διηγήθηκε ο πατήρ Παύλο Τσουκνίδας. Το έτος 1999, στις 24 Σεπτεμβρίου, χτύπησε με το μηχανάκι του ο γιος μου σε ένα φορτηγό μεγάλο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ήταν πολυτραυματίας σε κομματώδη κατάσταση, χτυπημένο στο κεφάλι, στον θώρακα, στην κοιλιακή χώρα, με ρήξεις πλήνα που το αφαιρέθηκε αμέσως και σωληνώθηκε αμέσως στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου. Όμως οι νευροχειρουργοί του νοσοκομείου μας είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει και ειδικότερα ο διευθυντής μας προετοίμασε για το θάνατο του παιδιού από στιγμή σε στιγμή, που ήταν μόλις 16 χρονών και οι γιατροί ζητούσαν τα ζωτικά όργανα του παιδιού. Έδωσαν 2-3 ώρες προθεσμία ζωής. Μέσα στην σαστιμάρα μου πήρα το αυτοκίνητο και πήγα στον γέροντα Σεραφείμ. Τον βρήκα και έκλαιγα απαρηγόρητα. Αφού του είπα το πρόβλημα και ότι οι γιατροί περιμένουν το θάνατό του, μου λέει «Ο Ηλίας δεν θα πεθάνει, θα ζήσει και θα το δεις». Μα του λέω γέροντα, οι γιατροί είπαν σε 2 ώρες θα πεθάνει. Και ο γέροντας μου απαντά κοφτά «Όχι, όχι, δεν θα πεθάνει. Άσε τι λένε οι γιατροί, τι λέει ο Θεός, εσύ να προσεύχεσαι και το παιδί θα ζήσει». Το έλεγε ο γέροντας με σιγουριά και μου έδωσε θάρρος μεγάλο. Την άλλη μέρα το πρωί οι πιέσεις στο κεφάλι του παιδιού εκτινάχτηκαν στα ύψη. Αμέσως μπήκε στο χειρουργείο και το αφαιρέθηκε από το κεφάλι του ένα μέρος σωστό από το δεξιό μέρος του κρανίου για να βρει διέξοδο το πρίξιμο. Έτσι μεταφέρθηκε ξανά στην εντατική. Το περιστατικό ήταν το πιο βαρύ και οι γιατροί της ΜΕΘ τον είχαν φυσικά σε καταστολή από την πρώτη στιγμή, με 14 καθετήρες σε όλο το σώμα του. Μετά το χειρουργείο ανακουφίστηκε λίγο, αλλά την άλλη μέρα το πρωί με κάλεσαν οι γιατροί και μου είπαν ότι σε λίγο επέρχεται ο θάνατος. Μου έδειξαν τις κόρες των οφθαλμών του και μου έδωσαν περιθώριο 1 με 2 ώρες ζωής περίπου. Κλινικά ήταν σχεδόν νεκρός. Είπα στους γιατρούς αν έχουν κάτι άλλο να κάνουν επιστημονικός και ένας που είχε κάνει 19 χρόνια στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα μου λέει «Μπορούμε να κάνουμε επέμβαση στο αριστερό μέρος του κρανίου και να αφαιρέσουμε το μεγαλύτερο μέρος των οστών από ό,τι αφαιρέσαμε από τα δεξιά, αλλά δεν βλέπω να μπαίνουμε στο χειρουργείο, είμαστε στο τέλος του παιδιού, δεν θα μπορέσουμε να τον κατεβάσουμε από τον τρίτο όροφο στα χειρουργεία». Ένας άλλος χειρούργος με ρώτησε «Τι θα κάνουμε, πάτερ? Τι ρωτάτε, γιατρέ? Γρήγορα, πρώτα ο Θεός και η Παναγία μας στα χειρουργεία, μην καθυστερείτε καθόλου». Ανέλαβαν 5-6 γιατροί και πάνω σε μπαλόνια τον κατέβασαν στα χειρουργεία. Κανένας δεν πίστευε ότι θα βγει μέσα σε 3 μέρες ο πεθαμένος κλινικά ζωντανός. Ω του θαύματος! Ο Ηλίας βγήκε ζωντανός και διασωληνώθηκε ξανά στην εντατική. Δόξα το Κύριο! Πάλι κινδυνεύαμε. Έτσι πήρα το αυτοκίνητο, την πρεσβυτέρα μου και άλλους 3 φίλους και πήγαμε στον γέροντα. Το ανέφερα πως έχουν τα πράγματα και του είπα ότι πάλι οι γιατροί δεν μας δίνουν ελπίδες ζωής. Με τον γέροντα ήμασταν οι 2 μας. Οι άλλοι έμειναν στο αυτοκίνητο. Επίτηδες τους άφησα εκεί, γιατί αν ήταν άλλος μπροστά, ο γέροντας από ταπείνωση δεν θα μου έλεγε τίποτα. Εκεί που του έλεγα τι λένε οι γιατροί, μου λέει «Άσε τους γιατρούς. Έχεις, πάτερ, εμπιστοσύνη στην προσευχή μου του αμαρτωλού? Σου έχω πει όλα αυτά τα χρόνια ψέματα για κάτι. Τότε να ξέρεις, το παιδί θα ζήσει, θα ζήσει. Μείνω λίγο πιστής. Να έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο». Τα έλεγε ο γέροντας με τέτοια σιγουριά και χαμογελούσα κιόλας, σαν να με διαβεβαίωνε για την καλή εξέλιξη που θα έχουν τα πράγματα. Έτσι διαβεβαίωσα και τους άλλους για όσα μου είπε ο γέροντας Σεραφείμ. Πήραμε θάρρος, ελπίδα και πίστη και ξαναπήγαμε στο νοσοκομείο. Από τις προσευχές όλων μας και ιδιαιτέρως του γέροντος Σεραφείμ, ο γιος μου μετά από 36 μέρες βγήκε από την εντατική σαν φυτό και όμως κούνησε χέρια, πόδια, μίλησε, μπήκε άλλες 2 φορές στην εντατική, έκανε σύνολο 9 χειρουργεία, 6 από αυτά στο κεφάλι και το 2002 συνήλθε τελείως. Πέρασε στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του Θεολόγου Καθηγητού το 2008 και σήμερα εργάζεται.